13ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στις Τρεις Βαγιές Ηρακλείου παραδόθηκε πριν 6 χρόνια με τα βαΐων και κλάδων και έκδηλε ικανοποίηση. Και σήμερα κυριολεκτικά βουλιάζει στην αδιαφορία, αφού σύμφωνα με το Σύλλογο Γονέων, από τον Οκτώβριο δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα για να αντιμετωπιστεί η καθίζηση. Έχει υποστεί μια καθίζηση, όπως είδατε, η οποία σε ένα σημείο έχει ανοίξει και λάκκο κανονικό. Έχουμε ενημερώσει πρώτα ο διευθυντής του σχολείου από 29 Οκτωβρίου τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή την τεχνική υπηρεσία, τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας. 4 Νοεμβρίου, μερικές μέρες μετά, σαν σύλλογος έστειλα και εγώ ένα mail ότι τα παιδιά κινδυνεύουν. Έκδηλη είναι η ανησυχία των γονέων, καθώς παιδιά με αναπηρία που συχνά αντιμετωπίζουν και κινητικές δυσκολίες κινδυνεύουν, όπως λένε, στο χώρο και κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα προκύψουν σοβαρότερα προβλήματα. Η αυλή του ειδικού σχολείου βουλιάζει και χρειάστηκε να γίνουν επανειλημμένες παρεμβάσεις, ακόμη και να υπάρξουν προειδοποιήσεις ότι θα ακολουθηθεί η νομική οδός για να γίνει το λιγότερο. Μια περίφραξη και να απομονωθεί το σημείο. Μετά από έντονο διάλογο, επικοινώνησε μαζί μου ένας σύμβουλος του κυρίου Δημάρχου. Βάλανε αυτό το κυκλίδωμα που λέτε, που είδατε εδώ, που καταγράψατε, και μας υποσχέθηκαν ότι θα αποκατασταθεί. Όπως βλέπετε, ακόμα και σήμερα είναι έτσι. Καθημερινά καρδιοχτυπούν και οι γονείς του 45ου Δημοτικού που γυτνιάζει με το 3ο Ειδικό Σχολείο. Υπάρχει, ας πούμε, ένα στέγαστρο το οποίο καταραίει σε εμάς. Υπάρχει μια αυλή η οποία βουλιάζει. Και πολλά άλλα τα οποία καθιστούν επικίνδυνα για τα παιδιά, για ατυχήματα. Όλοι οι γονείς ανησυχούμε. Ποιος γονέας δεν θα ανησυχούσε. Και μιλάμε για παιδιά που έχουν αναπτυξιακές διαταραχές, έχουν αναπηρίες, έχουν κάποια θεματάκια. Δεν μπορούν να αντιληφθούν ούτε τον κίνδυνο, ούτε τη σοβαρότητα. Οι γονείς των μαθητών ζητούν τα αυτονόητα για παιδιά με αναπηρία. Ένα αξιοπρεπές και ασφαλές σχολείο για τους μαθητές, χωρίς να ανησυχούν για την ακαιρεότητά τους και τα δυσάρεστα απρόπτα που προκύπτουν ακόμα και σε νέες σχολικές μονάδες.